συζητώντας για ζητήματα της καθημερινότητας, και επειδή τα ζητήματα της καθημερινότητας δεν έρχονται από τον ουρανό, έρχονται σαν συνέπεια διαφόρων αποφάσεων, αποφάσεων και μέσα από το Δήμο, αποφάσεων και κυβερνητικών και ευρύτερων. Θέλαμε εδώ πέρα να θίξουμε με αυτήν την τοποθέτηση εδώ, με αυτήν την ανακοίνωση, ένα ζήτημα το οποίο στην κλίμακα βεβαίως που συμβαίνει φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικό. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, απέναντι από το πειραματικό, στην Αγία Σοφία 66, όπου στεγάζεται το 36 δημοτικό και το 50 νηπιαγωγείο. Κάναν ένα έγγραφο οι γονείς και το κοινοποίησαν και σε εμάς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, όπου φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την καθαριότητα του συγκεκριμένου σχολείου, ειδικότερα δε το γεγονός ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μία καθαρίστρια μόνο, που βάσει βέβαια τη συλλογική σύμβαση έρχεται μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι, υπάρχει θέμα υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους τους αντίστοιχους του σχολείου, όπου θυμίζω στεγάζονται και παιδιά του δημοτικού και παιδιά του νηπιαγωγείου, με τα προβλήματα τα οποία ευκόλως ο καθένας και η κάθε μία μπορεί να καταλάβει. Φαίνεται ότι μέχρι πριν από 2 χρόνια η Δημοτική Αρχή προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα, στέλνοντας έναν υπάλληλο γενικών καθηκόντων προκειμένου να βοηθήσει ακριβώς για την καθαριότητα των χώρων υγιεινής τις πρωινές ώρες, όπου φαίνεται ότι με το πρώτο διάλειμμα αρχίζουν να δημιουργούνται τα προβλήματα. Πλην όμως τα τελευταία 2 χρόνια αυτό δεν έχει ακολουθηθεί. Και βεβαίως το πρόβλημα έχει διωγγωθεί. Κάνουν μία αναφορά οι γονείς στο κείμενο το οποίο μας κοινοποίησαν. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, κοιτάξτε, είναι μεν γνωστό ότι οι συμβάσεις των καθαριστριών στα δημοτικά σχολεία επιτάσσουν να έρχονται κατά τη μία ώρα το μεσημέρι, διότι το αντικείμενο τους είναι να είναι το σχολείο καθαρό. Νομίζω όμως, καθαρό για την επόμενη μέρα εννοώ, νομίζω όμως ότι θα συμφωνήσουμε πρώτον ότι προβλήματα σαν και αυτό που περιέγραψα, προβλήματα δηλαδή στους χώρους υγιεινής του συγκεκριμένου του σχολείου, δεν μπορούν βέβαια να μένουν άλυτα και δεν μπορούν να διαιωνίζονται. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι εάν υπήρχαν χρήματα, όπως καμιά φορά αυτά που συζητάμε εδώ και στους προϋπολογισμούς και στους προϋπολογισμούς κάτω στη Βουλή, για τις περικοπές των Δήμων αναφέρομαι, εάν υπήρχε η δυνατότητα να γίνονται προσλήψεις στους Δήμους, αυτό το θέμα θα ήταν λυμένο και θα το ακούγαμε ως ένα αστείο ή αν θέλετε ως ένα περιστατικό παλιότερων εποχών. Σήμερα όμως το 2019 αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν νομίζουμε ότι αυτή η πραγματικότητα αφορά μονάχα το σχολείο στην Αγία Σοφία 66. Πρέπει και σίγουρα θα υπάρχει και σε πολλές άλλες σχολικές αίθουσες και σε πολλά άλλα σχολικά κτίρια, τουλάχιστον σχολικά κτίρια όπου έχουν παιδιά σε αυτές τις μικρές ηλικίες. Ένα πρώτο ζήτημα επομένως και το οποίο οφείλουμε να το δείξουμε, διότι δεν είναι δυνατόν μέσα στη Βουλή διάφοροι να στηρίζουν τέτοιες πολιτικές, να τις θεωρούν πανάκια, και όταν έρχομαι εδώ πέρα τις συνέπειες αυτών των πολιτικών, της υποχρηματοδότησης δηλαδή και της αδυναμίας πρόσωπης προσωπικού, εδώ να ζητάμε να κάνουμε κριτικές ή περί άλλων να τριβάζουμε. Ένα ζήτημα λοιπόν αυτό, το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών, ένα ζήτημα κατά τη γνώμη μας άλλο, το ζήτημα των ευθυνών του Δήμου, στο πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Και πώς θα βρει μία λύση, διότι βεβαίως δεν υπάρχουν παιδιά κατώτερου Θεού. Όλοι δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες και για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στα σχολεία και για να παρακολουθούν το μάθημα. Και βεβαίως θεωρούμε ότι είναι καθήκον του Δήμου να βρει μία λύση και για το συγκεκριμένο το σχολείο, αλλά και για κάθε σχολείο όπου υπάρχει και αντιμετωπίζεται τέτοιο πρόβλημα. Θεωρούμε δε ότι είναι πολιτικό γεγονός και οφείλει έτσι να το δει ο Δήμος, πολιτικά να τα αναδείξει, διότι πρόκειται για συνέπεια, όπως ήδη έχω σημειώσει, τόσο της υποχρηματοδότησης, όσο και του γεγονότος ότι δεν μπορούν να γίνονται προσλήψεις. Πολύ απλά, άμα υπάρχουν συνταγματικές απαγορεύσεις και αυτή η νομοθεσία, δεν θα μπορούν να καλύπτονται τέτοιου είδους ανάγκες. Και αυτό είναι ένα θέμα, ένα δεδομένο, το οποίο κατά τη γνώμη τη δική μας πρέπει και ο κόσμος που μας ακούει, οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία, να το λάβουν σοβαρά υπόψη, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα και τις πολιτικές κάθε φορά που εκπορεύονται και από το Δήμο Θεσσαλονίκης και από τις κυβερνήσεις.